φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όλες τούτες τις μέρες της θλίψης και της οργής για το αποτρόπαιο έγκλημα που έγινε στον βωμό του κέρδους, έτσι το χαρακτήρισε από την πρώτη στιγμή ο λαός μας, συνειδητοποιείται από ολοένα και περισσότερο κόσμο ότι ζει σε ένα κράτος εγκληματικό, αδιάφορο για την ανθρώπινη ζωή. Είναι αυτό το ίδιο το κράτος, το ίδιο το σύστημα που με τις κυβερνήσεις του και τα κόμματά του ξεζουμίζει τους εργαζόμενους, δημιουργεί την ανεργία, την ανέχεια, ληστεύει το λαϊλατημένο του εισόδημα και τελικά είναι το ίδιο αυτό κράτος που αδιαφορεί ή προδιαγράφει και την ίδια την απώλεια της ζωής. Είναι το κράτος των καπιταλιστών και των κομμάτων τους, με τις κυβερνήσεις τους ή τους συγκυβερνήτες τους. Είναι το κράτος των επιχειρηματιών, των κερδών, του ανταγωνισμού, που μαζί με όλα αυτά πάει και η ανεργία και τα φθηνά μεροκάματα και η άλωση των εργασιακών σχέσεων. Με αφορμή αυτό το έγκλημα στα Τέμπη, φίλες και φίλοι, θεωρούμε ότι είναι πολύ περισσότεροι πλέον αυτοί που βλέπουν πως μέσα σε μια στιγμή, τραγική στιγμή, μύθοι χτισμένοι με επιμέλεια για χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα αστικά επιτελεία, τώρα πια αυτοί οι μύθοι ραγίζουν και στέκουν εκτροχιασμένοι. Και από πίσω προβάλλει γυμνή η αλήθεια. Το καπιταλιστικό σύστημα αποδεικνύεται ξανά και ξανά ότι είναι ασυμβίβαστο με τις λαϊκές ανάγκες. Δεν παίρνει μερεμέτια, μα μόνο ανατροπή. Τι μας λέγανε τόσα χρόνια? Δεν μας έλεγαν πως ο ανταγωνισμός και η απελευθέρωση με το εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βέβαια, όλα αυτά φέρνουν φτηνές, ασφαλείς και ποιοτικές μεταφορές? Και τι αποδείχτηκε? Μα τι άλλο από το ότι το κυνήγι του κέρδους, ο ανταγωνισμός και η αναρχία της καπιταλιστικής παραγωγής φέρνουν για το λαό και πανάκριβες και ξεχαρβαλωμένες μεταφορές, μα και τραγωδίες? Τα ίδια δεν μας έλεγαν και για την υγεία? Κι έτσι βρέθηκε ο λαός στην πανδημία να παίζει τη ζωή του κορώνα γράμματα στο εμπορευματοποιημένο πια σύστημα υγείας. Τα ίδια δεν μας έλεγαν και για την απελευθέρωση της ενέργειας και φτάσανε ο λαός να καίει μαγκάλια για να ζεσταθεί. Και τα παραδείγματα δεν έχουν τέλος. Όλοι αυτοί δεν μας μιλούσαν για τις επενδύσεις που οδηγούν σε καλές και ποιοτικές δουλειές, Και τι φέραν αυτές οι επενδύσεις? Εργασιακές σχέσεις λάστιχο, 9 ώρες στην καλύτερη περίπτωση εργασία, απολύσεις, ελλείψεις προσωπικού, εντατικοποίηση. Όλοι αυτοί δεν ήταν που μας έλεγαν και μας λένε ότι η ανάπτυξη, η καπιταλιστική, φέρνει ευημερία? Μόνο που έφεραν ζωή με κουπόνια, αλλά και θάνατο με εισιτήριο, όπως έγραψαν πολύ εύστοχα κάποιοι μαθητές στη Λάρισα. Γιατί? Μα γιατί η πηγή όλων των κινδύνων και όλων των εγκλημάτων σε βάρος της ζωής του λαού είναι μία και δεν είναι άλλο από το κέρδος των καπιταλιστών? Μας έλεγαν όμως κι άλλα όλοι αυτοί. Μας έλεγαν ότι έχει σημασία δήθεν το ποιος κάθεται, λέει, στο κυβερνητικό τιμόνι. Και τι αποδείχτηκε? Αποδείχτηκε ότι σημασία έχει τελικά το ότι οι ράγες είναι καρφωμένες στο σάπιο καπιταλιστικό σύστημα και όχι όλη αυτή η διαδοχική μηχανοδηγή της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που συνεχώς αλλάζουν και βάρδιες. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει και για την τραγωδία στα Τέμπη, όπως και για όλα τα εγκλήματα κατά του λόγου μας. Γιατί όλα αυτά τα εγκλήματα στα Τέμπη, στο Μάτι, στην Εύβοια, ένα νήμα τα συνδέει, το ίδιο πάντα. Και αυτό δεν είναι η απουσία του κράτους, όπως κάποιοι λένε. Είναι κυρίως η παρουσία ενός κράτους εχθρικού για το λαό, από την κορφή μέχρι τα νύχια. Ενός κράτους που όταν πρόκειται για την προστασία του λαού, τότε μετράει ακόμα και τα φραγκοδίφραγκα, κόβει από παντού, εξοικονομεί πόρους για να μην διαταραχτεί η δημοσιονομική πειθαρχία και ισορροπία, όπως λένε. Όταν μείνει όμως να στηρίξει το κεφάλαιο και τις business του, είναι γαλαντόμο.
είναι το κράτος που με κάθε κυβέρνηση διατηρεί, όλες οι κυβερνήσεις διατηρούν την εθελοντική παρακαλώ χρονολογία των εφοπλιστών. Καλό ακούγεται αυτό. Ποιος δεν θα το ήθελε. Και την ίδια στιγμή αυτό το κράτος όχι μόνο χαρατσώνει μέχρι και την ανάσα του λαού, αλλά του κουνάει και το δάχτυλο όταν διεκδικεί ο λαός προσλήψεις προσωπικού, ανθρώπινες εργασιακές σχέσεις, μέτρα προστασίας για να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές. Είναι ο ίδιος μηχανισμός που μετατρέπεται ξαφνικά σε μια βαβέλ, όπου κυριαρχεί η ασυνεννοησία, όπου χάνεται στους λαβύρινθους των συναρμοδιοτήτων, όταν πρόκειται να ανακουφιστεί ο εργατόκοσμος, όταν είναι να σωθούν οι εργαζόμενοι. Κι όμως αυτό το κράτος γίνεται κράτος μοντέλο, με επιτελικότητα, με διαδικασίες fast track, όταν είναι να τρέξουν επενδύσεις στρατηγικές, όταν είναι να προχωρήσει η πράσινη ανάπτυξη, να αδειοδοτηθούν οι μεγάλες business. Είναι το κράτος που από το 2018 έκανε ηλεκτρονικούς τους πληστηριασμούς των λαϊκών σπιτιών, αλλά ακόμα το 2023 αφήνει τα τρένα να κυκλοφορούν με χειροκίνητη μανιβέρα. Αυτό το κράτος φτάνει να επιδοτεί ακόμα και τις εταιρείες στο σιδηρόδρομο για την άγωνη, λέει, γραμμή Αθήνας Θεσσαλονίκης. Έτσι τι λένε. Με εκατομμύρια ευρώ, 50 συγκεκριμένα εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεν δαπανά ούτε τα μισά από τα στοιχειωδώς αναγκαία για τη συντήρηση αυτού του δικτύου. Και έρχονται εδώ τα γνωστά παπαγαλάκια, ακόμα και τα κυβερνητικά, και όλα τους βέβαια, και λένε, με αυτό το κράτος μας λένε, πρέπει να τελειώνουμε, ή θα το μεταρρυθμίσουμε, ή θα καταστρέψει την Ελλάδα. Τα είπε προχτές και ο Πρωθυπουργός. Αλλά μια χαρά υπήρχε αυτό το αστικό κράτος όταν ήταν να βγάλουν παράνομες στο πιτς φυτίλι τις απεργίες των σιδηροδρομικών όταν κινητοποιούνταν για τα ζητήματα της ασφάλειας. Σε χρόνο ντετέ αυτό το αστικό κράτος λειτουργούσε όταν ήταν να κομματιάσει με τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις τον ΟΣΕ σε 1000 κομμάτια για να πάρουν το φιλέτο βέβαια οι επιχειρηματικοί όμιλοι και ο λαός το λογαριασμό. Αυτό το κράτος λοιπόν δεν μεταρρυθμίζεται σε φιλολαϊκό, στον αιώνα τον άπαντα. Γιατί? Μα γιατί οι ράγες του είναι καρφωμένες στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και γι' αυτό είναι μονίμως σε τροχιά σύγκρουσης με τις δικές μας ανάγκες, με τις ανάγκες του λαού. Με αυτό το κράτος πρέπει ο λαός να τελειώσει και να φτιάξει ένα άλλο, αφού πάρει βεβαίως στα χέρια του τα κλειδιά της εξουσίας και της οικονομίας. Όσο για τον μπάχαλο, δεν είναι η εξαίρεση τον μπάχαλο αυτού του κράτους. Δεν είναι η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας στον καπιταλισμό που οι ανταγωνισμοί για τα κέρδη πολύ απλά οδηγούν στην αναρχία της παραγωγής και αυτό το βλέπουμε. Δεν έχει παρά κανείς να δει αυτήν την αμαρτωλή σύμβαση 7-17, τη μάθαμε και αυτήν, για τη σηματοδότηση, με τη μια εταιρεία να ξυλώνει ό,τι είχε κάνει η προηγούμενη εταιρεία για να εγκαταστήσει η καθεμιά τα δικά της συστήματα. Και με τρεις παρακαλώ κυβερνήσεις διαδοχικές όλα αυτά για 10 χρόνια. Λένε κι άλλα όμως. Λένε πως πήραμε, λέει, το μάθημα και τώρα πρέπει να γίνουν γρήγορα όσα δεν έγιναν τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό είναι προχθές ο Πρωθυπουργός. Τι εννοεί ο ιδιοποιητής? Μήπως θα δώσουν κονδύλια για μαζικές και μόνιμες προσλήψεις? Μήπως θα πάρουν πίσω τις οδηγίες και τους νόμους που εντατικοποιούν τη δουλειά? Μήπως τα συστήματα ασφαλείας θα σταματήσουν να μπαίνουν στο ζύγι του κόστους και του ωφέλους για το κεφάλαιο, το κέρδος του και το κράτος του? Τίποτε από όλα αυτά. Αντίθετα, επιδιώκουν να αξιοποιήσουν και αυτό το δυστύχημα ως άλλη μια ευκαιρία για να τρέξει ακόμα πιο γρήγορα η ίδια εγκληματική πολιτική. Δεν προλάβαμε, λέει, να την ολοκληρώσουμε την απελευθέρωση όπως την Ολυμπιακή. Γι' αυτό, λέει, και έγινε το ατύχημα. Είναι προκλητική πραγματικά σε βαθμό χυδαιότητας. Αυτό το κράτος του κεφαλαίου όμως, πρέπει να είμαστε εδώ ειλικρινοί μεταξύ μας, δεν είχε και δεν έχει ποτέ ταμπού. Με την ίδια ευκολία που ιδιωτικοποιεί τομείς της οικονομίας, με την ίδια ακριβώς ευκολία τους επανακρατικοποιεί.
για να μεταφέρει από άλλο δρόμο το κόστος στο λαό. Αυτό κάνει και ο Μακρόν στη Γαλλία που ιδιωτικοποίησε τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Για να ξαναμοιράσει την πίτα. Αυτό το κράτος λοιπόν, το αστικό, το αντιλαϊκό, που είναι νύχι κρέας με τους επιχειρηματικούς ομίλους και πάνω εκεί ανθίζουν βεβαίως τα όποια φαινόμενα ρεμούλας, διαπλοκής, διαφθοράς, υπερασπίζονται όλοι όσοι και σήμερα κλείνουν πονηρά το μάτι και δεν είναι λίγοι αυτοί και τους ξέρουμε, τους βλέπουμε και τους ακούμε στη λεγόμενη επανακρατικοποίηση του σιδηρόδρομου που θα λειτουργεί όμως αυτός ο επανακρατικοποιημένος και πάλι με όρους κόστους ωφέλους σε μια εντελώς απελευθερωμένη αγορά μασκαρεμένος πια σε δημόσιο φορέα και με σκοπό βεβαίως το κέρδος και ό,τι αυτό συνεπάγει. Τελικά, ξετυλίγοντας το νήμα κάθε τραγωδίας, στην άκρη πάντα βρίσκουμε αυτό το κράτος το ίδιο, το εχθρικό για τα λαϊκά συμφέροντα, ακριβώς επειδή είναι εχθρικό για το λαό, επειδή είναι φιλικό και προσαρμοσμένο στα κέρδη και τις προτεραιότητες των επιχειρηματικών ομίλων. Αλήθεια όμως, ποιος στάθηκε και στέκεται απέναντι σε όλα αυτά, σε όλους αυτούς. Μα ποιος άλλος από το οργανωμένο λαϊκό κίνημα, από τα εργατικά σωματεία, τους φορείς. Αυτό αποδείχθηκε ξανά, όταν από την πρώτη στιγμή έδειξαν ετοιμότητα για να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη και άνοιξαν το δρόμο ώστε να εκφραστούν αγωνιστικά και η οργή και η αγανάκτηση του λαού που περίσσεψε, καλά έκανε δηλαδή, και της νεολαίας με τα μεγάλα συλλαλητήρια που συγκλώνησαν τη χώρα. Και βέβαια, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, το ΚΚΕ, η ψυχή και το μυαλό αυτού του λαϊκού κινήματος που μπήκε μπροστά για να οργανωθεί αυτός ο αγώνας, που πρόβαλε θέσεις για τις λαϊκές ανάγκες και όχι κομμένες και ραμμένες στις ανάγκες και στις αντοχές των καπιταλιστών και του κράτους τους. Το ΚΚΕ που κρατάει ανοιχτό το δρόμο της ελπίδας και της προοπτικής, που δεν κουράζεται να δείχνει ότι για να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες πρέπει να εκτροχιαστεί αυτή η πολιτική που θυσιάζει τις ζωές για τα κέρδη. Έλεγαν ότι ο λαός πρέπει να κάθεται, λέει, και να υπομένει και το πολύ πολύ να περιμένει σωτήρες. Και αποδείχθηκε ξανά ότι τελικά μόνο ο λαός σώζει το λαό. Έλεγαν ότι ο λαός δεν μπορεί να κάνει πολλά, να τα βάλει με το κράτος, με τις εταιρείες, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις κυβερνήσεις, ότι οι αγώνες ούτε λίγο ούτε πολύ είναι μάταιοι. Τους διαψεύουν. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ούτε στις μέρες, τα εκατομμύρια οι εργαζόμενοι σε όλη την Ευρώπη, που βγαίνουν στους δρόμους, που απεργούν, που διεκδικούν, που διαδηλώνουν απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική, που κλιμακώνουν όλες οι κυβερνήσεις, σοσιαλδημοκρατικές, κεντρώες, δεξιές, οι οποίες βεβαίως υπηρετούν όλες τους τα συμφέροντα και τις ανάγκες κεφαλαίου των χωρών τους. Αυτές οι εργατικές κινητοποίησεις σε μια σειρά χώρες με την πρωτόγνωρη εδώ και δεκαετίες έκταση και ένταση των παλμών του συντονισμού τους στέλνουν ελπιδοφόρα μηνύματα αγωνιστικής ανάτασης. Και είναι τελικά αυτοί οι αγώνες είναι και κόλαφος για όλους αυτούς τους στημένους κοινωνικούς διαλόγους. Τους εργατοπατέρες που χρόνια τώρα διατείνονταν ότι οι απεργίες είναι, λέει, ξεπερασμένες και όλους αυτούς τους καταλληλότερους διαχειριστές της κοινωνικής συνοχής, λέγεμε της κοινωνικής υποταγής. Μέσα σε αυτή την πάλη, την οργάνωση και την αλληλεγγύη διαμορφώνονται καλύτερες δυνατότητες και προοπτικές για να φωτιστεί ο δρόμος που οδηγεί στην ανατροπή του σημερινού αρνητικού συσχετισμού δυνάμεων, ο οποίος βεβαίως υπάρχει. Ο δρόμος που πρέπει να ανοίξουν οι λαοί για να γράψουν τη δική τους ιστορία. Μα και εδώ στη χώρα μας, οι εκατοντάδες χιλιάδες απεργοί και διαδηλωτές, 2,5 εκατομμύρια συμμετείχαν στα συλλαλητήρια και στις συγκεντρώσεις. 2,5 εκατομμύρια, πρακτικά ένας στους 4 Έλληνες. Αυτό αποδεικνύουν ότι ο λαός τελικά έχει τη δύναμη να βάλει τη δική του σφραγίδα στις εξελίξεις και να τους κάνει να ψάχνονται όπως κάνουν μέχρι τώρα. Με το δικό του οργανωμένο αγώνα έχει τη δύναμη να πετάξει στο καλάθι των αχρήστων, απαγορεύσεις, απεργοτόνους νόμους, νουθεσίες, κάποια διλήμματα,
να στριμώχνει κυβερνήσεις, να κοιτάζει στα μάτια το ίδιο το θηρίο, το κεφάλαιο και όσους το υπηρετούν. Και όταν πιστέψει βέβαια και στη δύναμή του, να έρθει ανάποδα και ο ντουνιάς. Μόνο που για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό, πρέπει να απεγκλωβιστεί, να χειραφετηθεί αυτός ο κόσμος από τα εκβιαστικά διλήμματα που τον βομβαρδίζουν κάθε μέρα και που μπαίνουν μπροστά βέβαια και στις εκλογές που έρχονται στις 21 Μαΐου σε 7 περίπου εβδομάδες. Και το βασικό ερώτημα για το πόσο δυνατός θα είναι ο λαός την επόμενη μέρα των εκλογών, γιατί αυτό εμάς μας ενδιαφέρει, πόσο δυνατός θα είναι ο λαός, απαντιέται αυτόματα με το πόσο δυνατό θα είναι το ίδιο το ΚΚΕ. Με το πόση δύναμη θα δείξει ο λαός αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη στη δική του δύναμη να συγκρουστεί με την επόμενη κυβέρνηση που θα είναι από χέ αντιλαϊκή. Με το πόσο αδύνατα θα είναι αυτά τα κόμματα που υπηρέτησαν αυτήν τη μαύρη, τη ζωφερή πραγματικότητα που ζούμε με την πολιτική τους. Επειδή λοιπόν όλοι αυτοί συμφωνούν στα μεγάλα, γι' αυτό και στείνουν καυγάδες από προσανατολιστικούς. Θα δουν πολλά τα ματάκια μας τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Την ίδια ώρα όμως δείτε, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να ευχαριστεί τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ψήφισε κρίσιμα αντιλαϊκά νομοσχέδια του Μητσοτάκη. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κανένα πρόβλημα να παραδέχεται πως με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε καμία διαφορά σε σοβαρά ζητήματα. Αυτά τα είπε η κυρία Τσαπανίδου, δεν τα λέω εγώ, οι εκπρόσωπους τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πρόβλημα να παραδεχτεί πως δεν έχει διαφορές με το ΣΥΡΙΖΑ σε στρατηγικά ζητήματα. Και αυτό το είπε η κυρία Μπακογιάννη παράδειγμα, δεν το λέω εγώ. Από κοντά και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο διεκδικεί το ρόλο του συμπληρωματικού σε όποιο κυβερνητικό σχήμα προκύψει, επιβεβαιώνοντας, λέει δεν έχει πρόβλημα είτε με τον έναν είτε με τον άλλο, επιβεβαιώνοντας και με αυτόν τον τρόπο το κοινό έδαφος, γιατί αυτή είναι η ουσία για το λαό, ότι υπάρχει εδώ κοινό έδαφος το οποίο μοιράζονται μεταξύ τους τα κόμματα του κεφαλαίου, γι' αυτό και μπορούν μια χαρά να σχηματίσουν την επόμενη κυβέρνηση. Αλλά και το μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη, που δηλώνει ότι πριν από τις εκλογές, λέει, μπορεί να συζητήσει, δεν έχει ταμπού, μπορεί να συζητήσει, λέει, με οποιονδήποτε πριν από τις εκλογές για το σχηματισμό κυβέρνησης. Αλλά στο αρχηγός του, ας μην ξεχνάμε ότι έβαλε την υπογραφή του όχι μονάχα στην παράταση του δεύτερου μνημονίου, το Φλεβάρι του 2015, δεν πέρασαν πια και πάρα πολλά χρόνια από τότε, το θυμόμαστε, αλλά έβαλε την υπογραφή του και στη συμφωνία γέφυρα το καλοκαίρι του 2015, που μας οδήγησε αυτή η γέφυρα στο τρίτο μνημόνιο, με μια ενδιάμεση στάση βεβαίως στο δημοψήφισμα, στο τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λοιπόν θα είναι, φίλες και φίλοι, το μεγάλο κέρδος. Όσο πιο αδύνατη αυτή, τόσο πιο δυνατός ο λαός, πιο δυνατό το ΚΚΕ, ώστε την επόμενη μέρα απέναντί τους να βρεθεί με μεγαλύτερο μπόι η μόνη σταθερή, η πιο σίγουρη, η πιο μαχητική αντιπολίτευση. Γιατί, ξέρετε, η δική μας εκλογική επιρροή, η εκλογική επιρροή του ΚΚΕ, δεν προορίζεται για παζαρέματα αντιλαϊκών κυβερνήσεων, σαν και αυτά που τα βλέπουμε μπρος τα μάτια μας, στις τηλεοράσεις πια γίνονται τα παζάρια, τους βλέπετε να συζητάνε, μεταφράζεται αυτή η επιρροή αυτόματα σε αυτοπεποίθηση για περισσότερα τμήματα του λαού μας. Μεταφράζεται σε μια διάθεση να συγκρουστούν, να διεκδικήσουν, να παλέψουν το κάθε τι που τους μαυρίζει τη ζωή, που τους δυσκολεύει, να ανοίξουν μέτωπο για να διεκδικήσουν προβλήματα, αιτήματα, δικαιώματα. Γιατί αυτό το δυνάμωμα, αυτή η αγωνιστική επιλογή, η αλληλεγγύη, η οργάνωση που μπορεί να δυναμώσει, εξυπηρετείται τελικά από την ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Το κρίσιμο λοιπόν δίλημα που μπαίνει μπροστά και που πρέπει να βάλουμε, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, είναι ότι ο λαός μας έχει να κερδίσει πάρα πολλά από ένα ακόμη πιο ισχυρό ΚΚΕ. Έχει να κερδίσει από την ενίσχυση του κόμματος, που ήταν και θα εξακολουθεί να είναι πάντα ο πρωταγωνιστής της εργατικής και της λαϊκής πάλης παντού. Έχει να κερδίσει από αυτή την κοπιαστική δουλειά, στην οποία καθημερινή κοπιαστική δουλειά, στην οποία πρωτοστατούν οι κομμουνιστές για ένα πανελλαδικό συντονισμένο κίνημα, το οποίο θα θεριεύει καθημερινά στους αγώνες, μέσα στην αλληλεγγύη, μέσα στη στήριξη κάθε αδύνατου μπροστά στην επίθεση του κεφαλαίου. Έχει να κερδίσει από εκλεγμένους βουλευτές, πολύ περισσότερους από τους 15 που έχουμε τώρα, δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, κομμουνιστές που θα βρεθούν δίπλα και μπροστά
στα λαϊκά προβλήματα, στις διεκδικήσεις, μακριά από τη σαπίλα, μακριά από τον πλουτισμό, μακριά από τα παζάρια, από αυτό το πάρε και το δώσε, στο οποίο πρωταγωνιστεί όλο το υπόλοιπο αστικό σύστημα και στις τηλεοράσεις, στις οθόνες των τηλεοράσεων το τελευταίο διάστημα. Γιατί ο λαός μας ξέρει ότι η δική μας δύναμη, η ψήφος στο ΚΚΕ, δεν μεταλλάσσεται. Δεν πάει κάπου αλλού. Εκεί που τη δίνει κάποιος, εκεί θα μείνει. Όλες οι υπόλοιπες μπορούν να πάνε οπουδήποτε. Γίνεται αυτή η ψήφος δύναμη ανάτασης, δύναμη πολιτικής, ηθικής και πολιτισμικής ανάτασης του λαού μας. Γι' αυτό λοιπόν, μόνοι τους και όλοι μας. Καλή μας δύναμη.